Γεια σας, παιδιά. Με καλέσανε εκτάκτου στο στούντιο για να παρουσιάσουμε ένα νέο όπλο. Αν και θα έπρεπε να είμαστε στην παραλία και να βλέπουμε κομμενάκια, αλλά δεν πειράζει. Πρόκειται για ένα νέο Mi 4 που αποκτήσαμε. Είναι της D-Boys, το μοντέλο 5181. Είναι full metal. Αγοράστηκε από γνωστό site της Πολωνίας για 169 ευρώ. Στο κουτί περιείχε μόνο το pack box και τίποτα άλλο από αυτά που βλέπετε. Προσθέσαμε το angle grip της MacBull. Προσθέσαμε ένα φακό, σιγαστήρα, μία P-Mag, rail covers τριών χρωματισμών, την aim point και το κοντάκι τύπου MacBook. Κατά τα έκτης, σε σχέση με το παρελθόν, τα οποία ήταν πολύ μέτρια, η εξωτερική ποιότητα είναι αρκετά καλή, με 2-3 drawbacks πάνω στο σώμα του, τα οποία πιστεύουμε ότι θα εξελιχθούν στο μέλλον. Το gearbox ήταν ενισχυμένο, περιέχει 7 χιλιοστών bushings, ball bearing, ελαττήριο 115, έβγαζε περίπου 390 fps όταν το πήραμε, αλλά κάναμε αναβάθμιση. Η αναβάθμιση έγινε κυρίως για να γίνει high speed. Βάλαμε γρανάζια 14:1, οδηγό ελαττήριο μεταλλικό με ball bearing, ελαττήριο της Dream Army 1120, πιστόνι με full μεταλλικά δόντια, μεταλλική πιστονοκεφαλή με διπλές φλάτζες, κλειδροκεφαλή επίσης μεταλλική με διπλές φλάτζες και air nozzle που είναι air seal. Αυτή τη στιγμή το AEG βγάζει περίπου 417-322 fps και η ταχυβολία του είναι περίπου στα 21 μπιλάκια το δευτερόλεπτο. Χρησιμοποιεί LiPo 11,1 με MOSFET και buzzer. Αυτού του AEG που πήραμε, καταρχάς η τιμή του είναι εξαιρετικά προσιτή για αγορά ενός μεταλλικού AEG το οποίο έχει αρκετά fps και να παίξει και σε δάσος. Αυτό που δεν μας άρεσε είναι το πλαστικό hop-up το οποίο περιέχει, το οποίο για μας πρέπει να αλλάχθει οπωσδήποτε με μεταλλικό. Δεν μας άρεσε επίσης το ότι ο οδηγός, ενώ έχει μεταλλική βάση, είναι πλαστικό το σωληνάκι το οποίο κρατάει το ελαττήριο, το οποίο και αυτό το αλλάξαμε. Επίσης, δεν μας άρεσε στην κατασκευή του gearbox το ότι δεν στέκουν στιβαρά τα γρανάζια και το anti-reversal για να μπορούν να το κλείνουν εύκολα. Πράγμα το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες φορές σε κινέζικες κατασκευές airsoft όπλα και κυρίως στο D-Boys και στα SIMA. Πάνω σε αυτό το airsoft όπλο, το μόνο που θα συνιστούσουμε να κάνετε είναι να αλλάξετε την κάνη με μια κάνη ακριβίας, η οποία πιθανότητα θα είναι 6,03 χιλιοστά, και ένα hop-up μεταλλικό με ένα καλύτερο λαστιχάκι για να έχουμε καλύτερη απόδοση. Συνιστούμε τη χρήση BP στο 0,25, γιατί τα 0,20 φαίνεται να μην μπορεί να το διαχειριστεί καλά το υπάρχον hop-up. Αναφέρουμε ότι η αναβάθμιση η εσωτερική κόστησε περίπου 80 ευρώ, ενώ η εξωτερική αναβάθμιση για τα αξεσουάρ για να πάρει το στυλ της MacBook κόστησε περίπου 70 ευρώ και περιλαμβάνει ό,τι βλέπετε στην εικόνα αυτή τη στιγμή. Είτε καλό καλοκαίρι και θα είμαστε ξανά κοντά το Σεπτέμβριο με νέα σεζόν επεισοδίων σε στούντιο με πολύ καλύτερο εξοπλισμό και να διορθώσουμε όλα τα λάθη τα οποία έχουμε λάβει σαν παρατηρήσεις στο YouTube. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Νομίζω ότι το Mi 4 είναι ταχύβολο όπλο. Περιμένετε να δείτε το Mi 16 που έχουμε φτιάξει. Είναι της GMP, είναι αυτό που είχαμε παρουσιάσει στο πρώτο μας επεισόδιο με τη Mi 203 και είναι το Mi 16 α3.